Πακέτο μέτρων για στήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού ετοιμάζει η κυβέρνηση και ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός θα ενημερώσει αύριο γραπτό στη Βουλή. Το αποκάλυψε ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους προσερχόμενος απόψε στην τελετή απονομής των βραβείων του Invest Cyprus. Το πακέτο των προτάσεων θα δημοσιοποιηθεί αφού πρώτα ενημερωθούν τα πολιτικά κόμματα και ο Πρόεδρος το παρουσίασε και ως απάντηση στη συνεχιζόμενη προσπάθεια για πλήρη αναστολή των εκποιήσεων. Όπως είπε, στόχος είναι η προστασία των δανειοληπτών που τηρούν τις υποχρεώσεις τους, ενώ υπογράμμισε για ακόμη μία φορά ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να διαφυλάξει και το καλό όνομα της Κύπρου. Αρνήθηκε πάντως να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τις προτάσεις, ενώ τόνισε πως η κυβέρνηση είναι έτοιμη για επικοδομητικό διάλογο με τα κόμματα. Η κυβέρνηση προσεγγίζει το θέμα με απόλυτη σοβαρότητα και αύριο η Βουλή των Αντιπροσώπων θα ενημερωθεί γραπτός από τον Υπουργό Οικονομικό για ένα πακέτο μέτρων της κυβέρνησης έτσι ώστε να διασφαλιστεί από τη μια αξιοπιστία της χώρας μας, αλλά γιατί αυτό είναι η προτεραιότητά μας, να προστατευτούν οι ευάλωτοι συμπατριώτες μας και όχι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Οποιαδήποτε ενέργεια ή απόφαση κάποιον έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε καθολική επαγόρευση των εκποιήσεων, το μόνο που θα επιτευχθεί είναι να δημιουργηθούν προβλήματα στην οικονομία της χώρας μας.